Εδώ είμαστε, είδατε την ταινία, είδατε τι συνέβαινε πριν από 30 τόσα χρόνια και μπορούμε να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετώπισα και πώς τα αντιμετωπίσαμε, ε, γιατί σας είπα ότι ίσως ήμουν και ο πρώτος ο γεωπόνος ε, που ασχολήθηκα και αργότερα σε ελεύθερο επαγγελματία, γιατί μέχρι τότε τα καταστήματα γεωρικών φαρμάκων τα είχαν άλλοι άνθρωποι εκτός από πτυχιούγους πανεπιστημίου. Είχα την τύχη να είμαι ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Ε, λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα, σα έδειξα πριν από λίγο μια φωτογραφία που αντιμετώπισα ήταν το χάσιμο. Έχω μιλήσει γι' αυτό, είναι προβολή από, μήκητο, από μήκητες, ριζοκτόνια, επίθυμου και, και ακόμα μία νομίζω ότι είναι. Και αυτή η φωτογραφία δεν είναι κρόκος, Μοιάζει λίγο από μακριά, είναι κρεμμύδια, είναι βολβίκια αυτή. Σε μέρη τα οποία υπάρχει προσβολή, έχουμε αυτό το πράγμα. Έχει φυτευτεί κανονικά με το βολβό του κρεμιδιού, και όταν βγήκαν τα κρεμιδάκια, πάνω εξαφανίστηκαν, σαπίσαν και έχει σε διάφορα σημεία αυτέ τι Ακριβώ το ίδιο παθαίνει και ο Κρόκο. Και η αντιμετώπιση που κάναμε από τότε ήταν η απολύμαση με διάφορα φάρμακα. Μπορούμε να βγάλουμε ορισμένε φωτογραφίε και να τα δούμε σιγά-σιγά. Αυτό είναι ένα παράγωγο διάφορα τη γαλαζόπετρα και που είναι αρκετά βιολογικό φάρμακο, μια και βγαίνει από το βουνό, αλέθεται και με στι διάφορε εκδοχέ, με διάφορα λεσματα και το πόσο ψηλό ή χοντρό είναι, μπορεί να το ανακατεύσουμε τον κρόκο, του βολβού, όταν πρόκειται να φυτέψουμε. Οπότε δημιουργεί μια μυκητολογική προστασία, γιατί έχουμε πει στι ασθένειε, σε προηγούμενε εκπομπέ, ότι είναι μυκητολογικέ ασθένειε, τι οποίε μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε κυρίω προληπτικά. Αν εμφανιστεί, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα που μπορούμε να πούμε ουσιαστικώ θέλει να ξυλωθεί το χωράφι, να κάτσει κάποια χρόνια και να βάλουμε άλλε καλλιέργειε, να μην βάζουμε σε περιοχέ που είχε υγρασία και να μπορούμε να Ξαναβάλουμε σε ένα χωράφι αφού φύγει το μικρόβιο από μέσα και αυτό θα σα είπα ότι θέλει χρόνια. Προληπτικά, επομένω, απολύμαση του βολβού, ούτω ώστε να σκοτωθούν όποιοι νίκητε υπάρχουν όταν του έχουμε βγάλει από το χωράφι που πέρασε τα 7 χρόνια και γίνεται η μεταφύτευση σε άλλο χωράφι μετά το οποίο θα πρέπει να μην έχει τις, αυτά που είχε το προηγούμενο με την αρρώστια. Αυτή είναι η σε διάφορε εκδοχέ. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτό ήταν το Νταϊθέ, 45. Κάποια στιγμή υπήρχαν κάτι τα και στα στάρια και σε άλλα πράγματα που σκότωναν μήκητε. Είχαν απογορευτεί εκείνα και εμφανίστηκε το Νταϊθέ, 45, οι ήταν Μανεύ και ζυνεύ Και αυτά και το Μανεύ, σαν άρμα αλλά και είναι όλα αυτά και το κτώνα, το οποίο είναι σκόνε που μπορεί να τα ρίξει μέσα στου βολβού, να του ανακατέψει φυσικά πάντα με μεγάλια και να τα φυτέψει. Το Νταϊθέ, νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα ένα ή δύο το θεωμήλιο είναι κάτι αντίστοιχο με που απολυμμένει το επόμενο ε, και αυτά αυτά όσο αφορά την αντιμετώπιση του χασίματος. Ε, ε, μετά περιορίστηκε η καλλιέργεια. Γεγονός είναι ότι όταν ε, είχε επεκταθεί τότε το 1982-1983 και λίγο πιο μπροστά, αφού έγινε ο συντηρησμός και μετά αρκετά η καλλιέργεια, δεν βρίσκαν χωράφια που να έχουν κάμια κλίση, να μην κρατάει νερό και πηγαίναν και φυτέυαν και σε επίπεδα εδάφη και σε εδάφη τα οποία κρατάει νερό και γι' αυτό είχε ενταθεί τότε το πρόβλημα. Όταν πια ε, ε, Περιορίστηκε η καλλιέργεια και τα χωράφια έχουν τα χαρακτηριστικά που να μην εμφανίζεται η ασθένεια. Περιορίστηκε αρκετά η ασθένεια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντοτε πρέπει να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε πάλι τα παλιά προβλήματα. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο βεβαίω είχαν η παραγωγή, τα έχουμε πει και όταν μιλούσαμε για, τι τις ασθένειες και τους άλλους εχθρούς, ήταν, ένα ήταν ο Χάμακας, ο Τυφλοπονδικας, ο οποίος βλέπουμε στο χωράφια αυτή την κατάσταση, φουντουκών το χωράφι, οργώνει από κάτω, ε, όταν δεν βρει στροφή κόβει τους βολβούς, κάνει πολύ μεγάλες ζημιές και ο τρόπος που τότε είχαν ήταν οι πιστόλες, θα δούμε λίγο μετά φωτογραφίες, τις έχουμε δείξει και άλλη φορά, και εκείνο το διάστημα το φάρμακο το οποίο περπάτησε αρκετά ήταν ένα κόκκινο σιτάρι, το βλέπετε στα φάκελα, νομίζω λίγο πιο πέρα πρέπει να το έχω και σε χήμα, να φαίνεται, αυτό ήταν σε κουτιά μέσα. Ε, πάμε στην άλλη, αυτό ακριβώς ήταν και, και το, μάλιστα επειδή δεν θυμόταν το όνομα, λέγαν το κόκκινο σιτάρι. Είχε περπατήσει αρκετά καλά, κάπου ενδεχόμενα δεν ξέρω αν περπατάει πάρα πολύ, ε, τα ποντίκια, ξέρετε, έχουν την ιδιότητα να ακόμα και όταν το πιάσει με το χέρι, το στάρι και πάθει να το ρίξει, και βλέπει μυρωδιά ανθρώπου και οι και να το πλησιάζουν. Ε, δημιουργούνται κάποιο ειδισμό, κάποια στιγμή το συνηθίζουν και το μαθαίνουν. Ε, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα καλό φάρμακο. Ήθελε λίγο προσοχή στην εφαρμογή και αυτά τα έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Και δεν ξέρω αν έχουμε άλλη φωτογραφία που να έχει σχέση με τα ποντίκια. Όλα φυσικά αυτά είναι δηλητήρια παλιά χρησιμοποιήθηκε κάποια στιγμή σαν δόλωμα μέσα σε τέτοια δολώματα ένα πολύ ισχυρό δηλητήριο που λεγόταν φωσφορούχος ψεδάργυρος, έκανε πθράψεις στα ποντίκια, ακόμα και στα σπίτια. Ε, και φυσικά αυτά ήταν σε μια αναλογία 0,5% μέσα στο δόλωμα, αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Επειδή ε, 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 α, κρύθηκε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Κάποια στιγμή απογορεύτηκε και αυτή τη στιγμή αυτά που δουλεύουν είναι τα δύο φάρμακα που σα είχα πει στην προηγούμενη εποχή εκπομπή και ένα ήταν η Γουαρφαρή, αν θυμάμαι, και ακόμα ένα. Ε, πάμε να δείξουμε ακόμα μη, τον πιστόλα, νομίζω ότι την έχουμε μέσα μετά. Ε, αυτό είναι το εργαλείο το οποίο τότε το δουλεύανε αρκετά. Σιγά σιγά όμω περιορίστηκε και απογορεύτηκε στη τελική ανάλυση γιατί μέσα. Έχει πισίγγιο, σαν αυτά που έχουν τα όπλα που έχουν οι κυνηγοί, που βλέπετε το ελαττήριο που έρχεται προς τα εμένα, αυτό το βάζω μέσα στην τρύπα, πάει να βγει ο ποντικός, ο δύο το ακουμπάει και δίνει, το ελαττήριο πιέζει τη σκανδάλι και σκανδάλι πυροβολει Ε, ήταν δύο-τρει άνθρωποι, οι οποίοι αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον, ο ένας δεν περάσαν και πολλά χρόνια, που δεν πρόσεξαν κατά, όταν πήραν το, το γεμίζουν, φαίνεται είχαν στραμμένη την κάνα προς τον εαυτό τους, την κάνει με αποτέλεσμα να έχουμε δυστυχώς και θανάτους. Και έτσι μετά από αυτό έχει απογορευτεί. Το εκείνο το διάστημα όμως που ασχολιόμουν εγώ, τα χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και έκανε κάποια δουλειά, γιατί είπαμε ότι τα ποντίκια είναι πανέξυμα και είναι πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του, όπως και ο Χάμρικος, όπως ο Τυπλοπόντικας. Δηλαδή. Ε, για να προχωρήσουμε να δούμε τι έχουμε πιο πέρα, νομίζω ε, φεύγουμε από αυτό το, πάλι τον κίνδυνο που λέμε πάντα κίνδυνο, πάμε στα Ε, Τότε που υπήρχε μεγάλη καλλιέργεια, Βεβαίω τα εργατικά χέρια δεν πολύ υπήρχαν, ήταν πάρα πολλά τα στρέμματα. Μιλάμε για 15 με 20 χιλιάδε στρέμματα να καλλιεργούνται και άρχισαν να έχουν πρόβλημα ε, να πληρώσουν τα εργατικά για να καθαρίσουν ε, τα ζυζάνια. Κανονικά, αν θέλουμε να κάνουμε σωστή καλλιέργεια και βιολογική, δεν επιτρέπεται η χρήση φαρμάκων. Κάποιο διάστημα σα είπα ότι έχει χρησιμοποιηθεί το φάρμακο Γεζαμπρίν, το οποίο ήταν ε, αυτό. Βλέπετε από κάτω, δεν γράφει Γεζαμπρίν γιατί το βρήκα τώρα αυτό σε μια ιστοσελίδα. Τότε η, κυκλοφορούσε με την εμπορική ονομασία Γεζαμπρίν, αλλά οι δραστικέ ουσίε που είχε από κάτω ήταν αυτέ που βλέπετε από κάτω, σημαζίνη-ατραζίνη. Αυτέ ήταν δραστικέ ουσίε, ε, εφαρμόστηκε. Ε, σε δύο-τρία χρόνια δεν έκανε ζημιά. Όταν θα δείτε, θα πω λίγα πράγματα παρακάτω. Το ένα από τα δύο δεν διαλύεται εύκολα, θέλει αρκετό νερό. Φαίνεται, δεν είχαμε βροχέ όπω είχαμε κάνει δύο χειμώνα τώρα, τελευταία που δεν είχαμε ιδιαίτερα έντονα κυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να μην κάνει ζημιά δεν ήταν ζενοκτόνο για αυτή την καλλιέργεια, ήταν για άλλε καλλιέργειε, χρησιμοποιήθηκε, είδαν κάποιο αποτέλεσμα δύο-τρία χρόνια και μετά άρχισε να δημιουργεί ορμονικά προβλήματα και ο κρόκο αντί να παραμείνει σε συγκεκριμένο μέγεθο, οπότε έχει και αρκετό λουλούδι και έχει καλύτερο στίγματα και στίμονε, ο κρόκο άρχισε να προσάρτηται πολλέ φορέ, να μικραίνει, να βγάζει άλλα κροκίδια ε, μικρότερα και στο τέλο ε, να μην έχουμε παραγωγή. Ε, αυτά τα φάρμακα ε, τα χρησιμοποιούν ε, την ατραζίνη, για παράδειγμα, ένα συνδετικό που υπάρχει μέσα, ήταν σε κόκκους και έπεφτε μέχρι το χειμώνα και μάλιστα το ίδιο φάρμακο το χρησιμοποιούσαν για να καταπολεμήσουν και τα ζυζάνια και στα μέλια. Ε, το έμπαινε προληπτικά το Δεκέμβρη, έτρωγε τις βροχές, διαλυόταν και σκότωνε τα ζυζάνια. Έκανε κάποια δουλειά, αλλά τι να το κάνω εγώ, τη δουλειά που έκανε από τη μια μεριά και σκότωνε τα ζυζάνια και από την άλλη έκανε και ζημιά στον κρόκο. Ε, το, έχουν χρησιμοποιηθεί ε, στο καλαμπόκι, ε, σε διάφορους χλωοτάπητες, σε ζαχαροκάλαμο. Το χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Στην Ευρώπη έχει απογορευτεί και αυτό και η έτρα ζήνη, και η συμμαζίνη και το σύνθετο που υπήρχε προηγουμένως. Ε, και μάλιστα στις ΗΠΑ το 2014 έρχεται ε, το δεύτερο φάρμακο διανεκτών, νομίζω το πρώτο είναι το Roundup, το οποίο και εκείνο έχει χρησιμοποιηθεί λίγο. Ε, ναι, το Roundup. Βοσέι την επιστημονική ονομασία. Και αποδείχτηκε ότι αυτό ο διαλυόμενος στο νερό περνάει πιο χαμηλά, πηγαίνει στα υπόγεια νερά, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να δηλετριάζονται οι υπόγειοι ορίζοντες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και την ίδρυση των ανθρώπων και γι' αυτό το λόγο στην Ευρώπη απογορεύτηκε. νομίζω έχω μια φωτογραφία και τη Σιμαζίνη, Ατραζίνη, η οποία υπήρχε και σε υγρό και σε σκόνη. Αυτή είναι η Σιμαζίνη, το δεύτερο συστητικό εκείνο του φαρμάκου, το οποίο και αυτό έχει τα ίδια, τα ίδια προβλήματα με τα υπολείμματα και τη μόλυνση των νερών. Δημιουργεί προβλήματα αναστέλλοντα τη φωτοσύνδεση. Οπότε το ζυζάνιο, όταν δεν μπορεί να κάνει φωτοσύνδεση, δεν μπορεί να προχωρήσει και αρχίζει και μαραίνεται. Ε, αποδείχθηκε όμω ότι πολλέ φορέ αυτά τα φάρμακα, τα συγκεκριμένα, αλλά και κάποια άλλα που τελευταία πάλι δοκιμάζονται, είχαν και μείωση τη παραγωγή. Δεν ήταν μόνο, ναι, μεν καταστρέφονταν τα ζυζάνια, οπότε δεν είχαμε ανταγωνισμό, απ' την άλλη κάποια από αυτά δημιουργούσαν προβλήματα και μειώνονταν παραγωγή. Ε, βγήκαν καινούργια φρά, φάρμακα που δοκιμάζονται τελευταία και μάλιστα πού αλλού στην Περσία όπου η καλλιέργεια είναι το 95% της παγκόσμια παραγωγής βγαίνει στην περιοχή εκεί του, του Ιράν. Ε, το ένα λέγεται είναι έχουν και κα, ενωμασίες χημικές, δεν έχουν εμπορικές. Ουσίες όμως που και αυτές ε, δημιουργούν προβλήματα στα νερά. Υπάρχει ένα εδαλφοραλίν, ε, που επίση και αυτό δημιουργεί προβλήματα, ένα τριφλωραλίν. Και εκείνη την οποία είδαμε ότι δεν πολύ δημιουργεί προβλήματα, είναι η μετρεβουζίνη. Θα έλεγα ότι για την περιοχή μα ε, ε, είναι ακριβώ αυτό το φάρμακο. Ε, για να δούμε αν έχουμε άλλα από αυτά τα φάρμακα. Ε, έχω κάτι μπουκάλια και σήματα που έχω βρει. Βλέπετε, αυτό είναι το πρώτο που είχα πει. Να προχωρήσουμε. Και εδώ να ερχόμαστε στα λοιπάσματα. Ε, τώρα πια, από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε βιολογικό κρόκο, αυτά να τα ξεχάσουμε. δεν ξέρω αν ποτέ η παραγωγή θα φτάσει για να γίνει πάρα πολύ μεγάλη, αλλά όταν μεγαλώσει η παραγωγή, ε, τότε θα δούμε αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και βεβαίω χρησιμοποιούσαν και τα λιπάσματα. Ανάμεσα στα λιπάσματα ήταν αυτό εδώ, με αυτή τη μορφή, πλέον το λίπασμα το οποίο είχε 12 άζωτο, ε, κάλι και, ε, ε, και, 12, και μάλλον 12 φωσφόρο και 12 κάλι. Περιείχε κάποια στοιχεία, ιχνοστοιχεία, Μάλιστα εδώ στην περιοχή μας που έχουμε περιβολικό ασβέστιο, έλλειψη σιδήρου κτλ. Αυτά πολλές φορές ήταν μέσα, ψευδάριος, βόρειο, θείο, μαγνήσιο ή ο σίδερος έμπαινε σαν πρόσθετος. Ε, χρησιμοποιήθηκαν λοιπάσματα, αλλά δεν είχαν και το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να προχωρήσουμε όμως και τη μηχανοποίηση, ε, αυτό είναι ένα λίπασμα που γράφει και 12-12 17. Αυτή είναι συνήθω η, η εισήδηση που χρησιμοποιούμε στον Κρόκο. Πα, για να προχωρήσουμε. Εδώ βλέπετε με τι τρόπο γινόταν η επεξεργασία, χωριστά τα πέταλα, πάρα πολύ χέρι και κάποια στιγμή στο διάστημα το οποίο ασχολήθηκα, είπαμε ότι το 1978 καιρό είναι να ασχοληθούμε να βρούμε με τι τρόπο αφού δεν βρίσκουν που θέλουμε να αρχίσουμε να τα κάνουμε εμεί. Ε, επειδή έχω ασχοληθεί και με διάφορα μηχανήματα κτλ. Κάποια στιγμή το πρώτο μηχάνημα, για να προχωρήσουμε να τα δείξουμε, γιατί έχω τα σκαρφία, πήραμε κάποια διπλώματα ευρεσιτεχνία από το Υπουργείο Εμπορίου. Ε, μιλάω πάντοτε στο συμπληθυντικό γιατί όλε αυτέ τι δουλειέ που κάνουμε, όπω και πολλέ φορέ τι εκπομπέ, μαζεύεται όλη η οικογένεια και ο καθένα προσφέρει τη γνώση του και έτσι μπορεί να δείτε το ένα δίπλωμα να είναι το δικό μου το όνομα. Τα άλλα είναι τη αδερφή μου τη Ευαγγελία που και αυτή είναι γεωπόνο ή, 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 ή βοηθούσε και ο αδερφό μου Ανδρέα, ο οποίο έχει μια τάση σε διάφορα μηχανήματα. Πήραμε το πρώτο δίπλωμα, για να προχωρήσουμε γιατί βλέπω η ώρα μας κυνηγάει. Είναι μια φωτογραφία που γινόταν διαλογή των πετάλων και των στιμών. Αν θυμάσαι στην εκπομπή που δείξαμε, έχουν, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ένα πράγμα σαν λαμαρίνα, που κουνάν, πετάει ένα στα πέταλα μαζί με τους στήμονες και τα στίγματα και ο αέρας που δημιουργείται με αυτή την κίνηση έδιωχνε στην άκρη τα πέταλα και τους στήμονες. έγινε αυτό που είναι στο πάνω το στρόγγυλο, το οποίο θα σα δείξω τι περιέχει στην πραγματικότητα. Είχε ένα περιστρεφόμενο τραπέζι, ήταν ακριβώ αυτό έτσι όπω έβγαινε. Έχω, είναι σε μια κατασκευή που έχει γίνει πρόσφατα από κάποιον, αλλά χρησιμοποιεί το παλιό το μηχάνημα. Ε, προχωράμε λιγάκι. Αυτό ήταν το μηχάνημα που πήρε το δίπλωμα της τεχνίας, Ήταν κρεμασμένο από την οροφή. Το κινούσαμε το ξύλο πέρα δόθε. Έβγαινε αέρα, βλέπετε και την πεταλωτή που υπάρχει εκεί πέρα. Τον Έλικα και ο αέρα που φυσούχε πήγαινε σε μια άκρη τα πέταλα και κάτω παίζαν τα κόκκινα στίγματα και οι στίμονε. Πάμε στη φωτογραφία να δούμε τι μηχανήματα βάζαμε και καταρχά μπορούσε να γίνει ο νημιστήρα με ένα κινητήρα και μία φτερωτή, με ένα Έλικα. Ή βλέπετε εκεί είναι το κόκκινο που είναι ένα ελληνικό δράπανο, υπήρχε αυτή η βίδα από κάτω, η μαύρη, και δίπλα το κοκκινο που ειναι ηλεκτρικο είναι ο Έλικα. Και αυτό έμπαινε σε, σε ένα κύλινδρο που είναι δίπλα από το κόκκινο το ηλεκτρικό δράπανο. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά αυτό το εργαλείο έσωσε πολλοί κόσμο. Είχαν πολιθεί τότε πάνω από 300 ηλεκτρικά δράπανα με αυτό το σύστημα και τουλάχιστον γλιτώσαν από αυτέ τι κινήσει που ήταν πολύ κουραστικέ και του έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Και ήταν το πρώτο μηχάνημα το οποίο έκανε δολοφονία πετάλων. Από τη μια μεριά έφυγαν τα πέταλα, τα οποία ήταν άχρηστα, και κάτω κολούσαν πάνω στο ύφασμα ή μάλλον στο δέρμα τη Κατσίκα ε, κολούσαν πάνω αυτά τα που μας ενδιέφεραν. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δούμε ένα άλλο μηχάνημα, το οποίο γίνεται διαχωρισμός στα κόκκινα και τα κίτρινα με το χέρι. Αυτό έτσι γινόταν. Πάμε τώρα, το δίπλωμα είναι το δεύτερο ευαισθητεχνίας, το οποίο ουσιαστικά χωριζόταν το κόκκινο με το κίτρινο. Το ακριβό είναι το κόκκινο, είναι τα στίγματα, το κίτρινο είναι οι στίμονες. Πάμε προχωράμε. Αυτό ήταν το μηχάνημα, ήταν διάφορα σε διάφορα ύψη ορισμένα κόσκινα, τα, οποία είχαν διαφορετική διάμετρο για να, γιατί το κόκκινο είναι τριπλό, ε, πιάνεται αμέσως, το κίτρινο περνάει πιο κάτω. Και ήταν τρία πατώματα γιατί υπήρχαν ορισμένα πέταλα, στο πρώτο κρατιόταν τα πέταλα και ξένες ύλες, στο δεύτερο συγκρατούσε το κόκκινο και στο τρίτο συγκρατούσε το κίτρινο. Και ό,τι ήταν σπασμένο πήγαινε εντελώς κάτω. Και όλη αυτή η κίνηση πάνω κάτω γινόταν μια λαχαρτιέρα που ήταν ορισμένη μια λάμα. Για να προχωρήσουμε και να τα δούμε. Ε, αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με λεπτομέρειες, φεύγουμε λιγάκι, τι ήταν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν. Στη μέση έχει το μηχάνημα. Η αλοχαρτιά είναι κάτω-κάτω. Το βλέπετε πώ είναι. Δίπλα είναι η μπρίδα το οποίο έπρεπε να έχουμε το ρεύμα. Τα κόσκαινα με διάφορου διαμέτρου. Και επάνω ήταν και δύο ανεμιστήρε. Το πρώτο όροφο, όροφο α το πούμε, στο πρώτο πάτωμα. Το οποίο αφισούσε δεξιά-αριστερά ένα λάξ. Ούτω ώστε να μην μαζεύεται σε μια μεριά το, τα πέταλα αλλά να μπορούν να κουνούνται πέρα εδώ, τους ώστε από τη μια να τραντάζεται και από την άλλη να φυσάει, τα ανακάτευε και περνώντα από μέσα με το χτύπημα αυτό που γινόταν πάνω κάτω, τώρα βγάλαν και κάποιοι κυλίδρου που κάνουν κάποια ανάλογη δουλειά. Και όλα αυτά στηριζόταν σε ελαττήρια, ούτω ώστε να μπορούν να πάλονται τα διάφορα κόσκινα. Αυτό ήταν το δεύτερο μηχάνημα. Να δείξουμε και το τρίτο. Το τρίτο αυτό αφορά τη συλλογή. αυτό ήταν το μηχάνημα. Και σα έχω δείξει ένα μηχάνημα που έχει, έχει βγει πολύ σχετικός πρόσφατα στην Ιταλία, αλλά τότε ούτε από λογι... ε, ε, δεν ξέραμε τίποτα ε, πώς, με, την σύγχρονη τεχνολογία που γίνεται. Ήταν, ε, για να προχωρήσουμε, είναι μία γεννήτρια και ουσιαστικώς ένας απορροφητήρας. Αυτά ήταν πάση μια πλατφόρμα είναι ουσιαστικός κάτω. Εμείς πήραμε για απορροφητήρα μια σκούπα, την οποία κάναμε μια μετατροπή. Υπάρχει ένα εξάρτημα το οποίο λέγεται φλεξι... 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 φλεξιδί, κόλλησε η γλώσσα μου. Είναι αυτό το στρογγυλοπό, είναι το δράπανο, υπήρχε ε, το σπιράλ, μέσα στο σπιράλ είχαμε περάσει αυτό εδώ πέρα, ε, αυτό ε, σαν καλώδιο είναι, στο οποίο μπορείς και δίνεις Δηλαδή να ξεκινάει από πάνω από την κορφή που είναι, που ξεκινάει το σπιράλ και συνεχεία η σκούπα που έχει αυτό το μακρό, μακρό στο το περάσουμε εκεί μέσα. Έπαιρνε κίνηση από ένα ηλεκτρικό δράπανο. Στην άκρα είχε, το βλέπετε επάνω επάνω, ένα μικρό κόφτι, ένα μικρό πριονάκι, στρόγγυλο, με την περιστροφή έκοβε, τον κρόκο και το απορροφούσε. Αυτή ήταν ο μηχανή, και υπήρχε και μια γεννήτρια η οποία έδινε κίνηση στο χωράφι, σε, αυτό αυτόν τον απορροφητήρα, αυτή την βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα. Ε, το κακό όταν πειραματίζει για να κάνει κάτι τέτοιο, θέλει να έχει χρόνο μπροστά σου. Ε, η περίοδο στην οποία γίνεται η συγκομιδή του κρόκου είναι μερικέ μέρε, ε, 40 μέρε, κάπου εκεί μέσα. Ε, Ό,τι πρόλαβε να δοκιμάζει, δοκιμά. Δεν πρόλαβε εκεί, ναι, ναι, χάνει το χρόνο σου. Και αυτό έγινε δύο-τρει φορέ. Έκοβε λίγο το λουλούδι, γιατί το κατευθύναμε με το χέρι, το απορροφούσε και το έπαιρνε μέσα και το έβαζε σε, αυτό, σε αυτή τη σκούπα, σε αυτό το χώρο που έχει. Και, αλλά πολλέ φορέ με την κίνηση που κάναμε, κατέστρεφε και λίγο το λουλούδι. Η ζημιά κάποια στιγμή φαινόταν να είναι μεγαλύτερη. Το και είχαμε σταματήσει. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε. Τι κάνουν σήμερα. Προχωράμε για να δείξουμε τι μηχάνημα. Αυτό σα το έχω ξαναδείξει. Αυτό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βλέπετε ουσιαστικώς αυτό που είναι όχι από μένα, από την άλλη μεριά, στο σχήμα μοιάζει. Αυτοί όμω, εκεί πέρα έχουν αυτό το δοχείο, το στρόγγυλο που απορροφεί. Υπάρχει το σπιράλ, κάτω έχουν ειδικού αισθητήρε ε, οι οποίοι ε, βλέπουν το χρώμα πηγαίνουν, έχει μια λαβίδα, σαν πένσα κάτω. Κατεβαίνει, ε, πιάνει το λουλούδι, κάνει και την κίνηση που κάνει το χέρι του ανθρώπου. Το τραβάει μέσα, κάνει μια κίνηση 90 μοιρών και το βάζει σε, σε ένα χώρο που το απορροφεί αμέσω ο απορροφητήρα. Και αυτά όλα γίνονται με τηλεχειριστήριο. Υπάρχει λογισμικό ειδικό που έχουν επεξεργαστεί και αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μηχάνημα πλέον για τη συλλογή του κρόκου με αυτόν τον τρόπο υπάρχει στην Ιταλία και εμφανίστηκε σε δύο εκδοχέ, όπω βλέπετε, σε μία έκθεση. Αυτό το 2007. Ε, τώρα, κάνα δύο μέρε πριν ξεκινήσω την εκπομπή και ψάχνοντα σε κάποιε ιστοσελίδε αγγλόφωνε, έχει τι είδα. Για να προχωρήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι, γυρνάμε πίσω. Γυρνάμε πίσω. Πάμε πάλι στο μηχάνημα πάλι. Ακριβώς σε αυτή την περιγραφή, ε, κράτησα κράτησε και τα ονόματα εδώ πέρα, ασχολήθηκε το τεχνολογικό ίδρυμα της Κοζάνης. Η, η, κράτησα γιατί είναι μια δουλειά ορισμένων ανθρώπων, τι οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε, και η οποία ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο, ε, το τμήμα μηχανολόγων, όταν το ψάχνεις δεν το βρίσκεις και εύκολα, ένα θυμάμαι, επικεφαλής ήταν ο Νίκος Ασημνόπουλος, ήταν ένας Παρίσις, δεν τα βρίσκω. Εν πάση το τεχνολογικό ίδρυμα της Κοζάνης ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει και ουσιαστικώς περιγράφει αυτό εδώ το μηχάνημα. έχει ενδιαφέρον και κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθώ με αυτά τα παιδιά, μια που και το μεράκι μου είναι πολύ παλιό, και να δούμε, όχι, δεν τα πήρα τελικά τα ονόματα. Με πάση περιπτώσει, το Τεχνολογικό ίδρυμα παρουσίασε το 2013 σε ένα επιστημονικό συνέδριο πώ μπορεί να γίνει η συλλογή του, οκρο, του κρόκου με αυτόν τον τρόπο και ε, με χρήση λογισμικού. Πάλι ουσιαστικά περιέγραφε αυτό το πράγμα και έλεγε και τη λαβίδα και τι κινήσει κτλ. Όπω και βρήκα αντίστοιχη περιγραφή ε, αναλυτική με φωτογραφίε από, από το Πανεπιστήμιο του το, το, το Τωρίνου που έλεγε τα ίδια πράγματα και περιέγραφε αυτό το, αυτό το ειδικό, το, το μηχάνημα που βλέπουμε μπροστά μας. Ε, 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 ξακολουθώ να πιστεύω ότι παρόλο που κάποιοι έχουν πολλές επιφυλαξει ότι η λύση για τον κρόκο ε, για να μπορέσει να επεκτεθεί η καλλιέργεια είναι να βρούμε έναν τρόπο συλλογή. Σας είπα και άλλη φορά ότι κάποιοι έχουν επιφύλαξει ότι από τη στιγμή που θα η μηχανική συλλογή ε, θα πέσει πολύ η τιμή του κρόκου. Αλλά να έχουμε υπόψη μα ότι εμεί μπορεί να σκεφτόμαστε έτσι, ότι θα πέσει η τιμή, αλλά κάποιοι άλλοι, κάποια στιγμή, αν δεν ξέρω ποια είναι η αξία του μηχανήματο, εάν είναι αρκετά φθηνό το μηχάνημα, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι σε άλλε περιοχέ. Αυτοί που είναι στο Ιράν ή αν θέλετε, αφήστε αυτού. Έτσι κι αλλιώ τα μεροκάματα του είναι φθηνά. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, που οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το προϊόν, έχουν καλλιέργεια, αλλά δεν έχουν επεκτείνει. Αυτή η καλλιέργεια, αυτό που έκανε το μηχάνημα εκεί που τον Σαν Μαρίνο, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή, κανονικά πρέπει να υπάρχει καλλιέργεια και πάνω σε αυτή να πειραματίστηκαν για να φτάσουν να κατασκευάσουν αυτό το μηχάνημα. Δεν θα το κάνουμε εμεί. Θα μείνουμε πίσω και θα έρθει στη στιγμή κάποιοι άλλοι, σε άλλη χώρα. Επειδή σα είπα, όλη η δυσκολία είναι η συλλογή. Εγώ έχω πει και το συζήτησα και με ορισμένου κροκοπαραγωγού. Υπάρχει το μυστικό για να μπορέσει να του εμποδίσει. Μην του δίνει πολλαπλασιαστικό υλικό. Ο κρόκο δεν πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Πρέπει εσύ που έχει του βολβού, που έχει την καλλιέργεια να πουλήσει. Εκτό αν κάνει αυτό που έκαναν οι γουναράδε πριν από χρόνια, που σηκώθηκαν και πήγαν, κάναν μονάδε στην Κίνα κτλ. Πήραν την τέχνη και αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι, οι Ιάπωνε είναι ανταγωνιστέ του γουναράδε. Γιατί κάποια στιγμή Ψάχισαν για φθηνά εργατικά χέρια, πήγαν, μάθανε τεχνολογία και από εκεί και πέρα εγκατέλειψαν του γοναράδε και σε κάποια σημεία γίνονται και ανταγωνιστέ. Ε, εάν, επειδή υπάρχει συντηρητισμό και κατάποψη, πρέπει να παραμείνει και να μην διαλυθεί, ελέγχει τη διακίνηση του προοπλιστικού υλικού, μπορεί να πάει και σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Έτσι κι αλλιώ, κάποια στιγμή η επιστήμη προοδεύει, κάποια στιγμή τα πράγματα προχωράνε. Και το θέμα είναι να μην έρχομαι στη δεύτερη και τρίτη. Οπότε μια καλλιέργεια που αφήνει αρκετά λεφτά στην περιοχή και έχει πολλέ δυνατότητε να αφήσει γιατί βοηθάει και το έδαφο αλλά και το κλίμα. Ε, μπορεί να βρεθεί έξω από τα χέρια ε, τη περιοχή μα και τη Ελλάδα η οποία κάνει ε, εξαγωγέ και έχει τε, ε, ένα τεράστιο συνάλλαγμα σαν εισαγωγή. Είχα και ορισμένα άλλα να πω αλλά από ό,τι βλέπω η ώρα. Δεν μα δίνει κάποιο δικαίωμα και είμαι υποχρεωμένο να σταματήσω. Αυτά που είχα να πω ήταν περισσότερο να κάνω με το συνεταιρισμό, ο οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ έχει κάνει κάποιε συμφωνίε. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση του προϊόντο, αλλά η παραγωγή είναι κάπου εκεί στον 1,5 τόνο. Η τιμή είναι καλή, είναι 1.500 ευρώ περίπου. Υπάρχουν κάποιε δυσκολίε, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ε, είμαστε στην παγκοσμιοποίηση, πρέπει να είναι όλα ελεύθερα, να το φύσουν στον ανταγωνισμό. Ε, δυστυχώς αυτά τα πράγματα πρέπει να ελέγχονται. Αυτά για τον Κρόκο. Μόλις ε, τελειώσει αυτή η εκπομπή, η άλλη εκπομπή θα, που θα γίνει την άλλη Παρασκευή θα έχει να κάνει πια με τα όσπρια που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και, και για την περιοχή μα γιατί παλιά, τουλάχιστον στην περιοχή Βοήω βιώναν πάρα πολλά από αυτά. Και εκεί που η Ελλάδα ήταν αυτάρκη, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δυστυχώ όλα αυτά εισάγονται. Μπορούν να παραδοθούν στην περιοχή μα και γι' αυτο κανουμε κάναμε 5-6 εκπομπέ ακόμα πλέον με όλα τα όσπρια. Συν τη σόγια που είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι ο άλλο χρυσό εκτό από τον κρόκο. Γιατί μπορεί από αυτό τη σόγια να βγουν πολλά προϊόντα. Και φυσικά ρεβίθια, φασόλια και όλα αυτά θα μιλήσουμε στι επόμενε 6-7 εκπομπέ. Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σα.